Αναμονή τέλος και μετά από αρκετές εβδομάδες προετοιμασίας για τις ομάδες, ήρθε η ώρα της έντρας στον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Εργαζομένων Κρήτης Ίνκα χτίστηκε διατηρώντας αρκετά παιδιά από την περσινή ομάδα και προσθέτοντας αρκετούς ακόμα κριτικούς ποδοσφαιριστές με παραστάσεις όμως από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα αλλά και μεγαλύτερα. Ο τεχνικός της ομάδας Γιάννης Κατσούλης έχει να αντιμετωπίσει δύο αλλά γνωστά προβλήματα. Ο λόγος για τον Ζαχαρία Κομπογεννητάκη, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την περσινή χρονιά, και τον Χρήστο Βουρβαχάκη, ο οποίος ήταν ο άτυχος του καλοκαιριού με το σοβαρό τραυματισμό του. Ο Χανιώτης μεσοαμυντικός πάντως έχει ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα με σκοπό να ενταχθεί το επόμενο διάστημα σε κανονικούς ρυθμούς. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε. Θεωρώ ότι χτίσαμε μέσα από την επιτυχία αυτής της χρονιάς την ομάδα μας. Πολύ σπουδαίο. Οι άνθρωποι της διοίκησης υποστηρίξαν πολύ την προσπάθεια αυτή. Η περσινή χρονιά ήταν μια σημαντική, έτσι, ιστορική χρονιά για την ομάδα μας και η επόμενη μέρα μας βρίσκει στη Γάμα Εθνική, που θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία που πρέπει να την χαρούμε. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους στην ομάδα. Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Είναι μια σπουδαία ομάδα Γαλλίσσος από πέρυσι, με ίδιο προπονητή, μια ομάδα που έφτασε μέχρι το τελικό κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος, έφτασε στην πέμπτη θέση, είχε κάνει τρεις ήττες στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά είναι από τους 11 ή 7 οι πρωταγωνιστές της περσινής χρονιάς, άρα σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ το παιχνίδι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ πειθαρχημένοι στο αγωνιστικό μας πλάνο. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα παιδιά έχουν την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, μας λείπει εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι μέσα από την ενέργεια που θα δείξουμε και την διάθεση μέσα στο παιχνίδι θα ισορροπήσουμε και θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι το παιχνίδι θα το κερδίσουμε. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και ειδικά στην διαδικασία των play-offs, ο κόσμος βρέθηκε κοντά στην ομάδα του Ίνκα και αποτέλεσε ένα επιπλέον δέλεαρ για τους παίκτες του Γιάννη Κατσούλη, ώστε να παίξουν και να παρουσιάσουν καλό ποδόσφαιρο και να φτάσουν μέχρι την άνοδο. Και φέτος η βοήθειά του αναμένεται να είναι πολύτιμη, πόσο δε μάλλον σε μια πρεμιέρα που οι περισσότερες ομάδες διακατέχονται και από άγχος. Ναι, σίγουρα θα μας βοηθήσει. Θεωρώ ότι υπάρχει λίγο ένα μικρό άγχος, αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν θα μπούμε στο γήπεδο αυτό φεύγει. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά πολύ φρέσκια, με 6 χρονών ιστορία. Άρα ουσιαστικά εμείς χτίζουμε προσωπικότητα, δημιουργούμε γνωριμίες, φιλάθλους και θεωρώ ότι οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια με τιμιότητα, ειλικρίνεια, και πιστεύω ότι αυτά είναι σημεία που δεν έτσι υπάρχουν στην ζωή, στην τωρινή ουσιαστικά, που τα προβλήματα που έχει πάρα πολλά ο κόσμος, και ουσιαστικά αυτό το σπουδαίο γεγονός από την ομάδα μας φέρνει την αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε και θα κάνουμε καλά πράγματα, και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι την Κυριακή θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το παιχνίδι, στη δύναμη, στο πάθος, στο ποιος το θέλει περισσότερο, στο ποιος είναι πιο κατάλληλα προετοιμασμένος? Σίγουρα οι πρεμιέρες υπάρχουν και εκπλήξεις. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Με διαφορετικό χτίσιμο οι δύο ομάδες, με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι πάρα πολλά παιδιά στον Γιάλισσο που έχουν εμπειρία και μεγάλο βιογραφικό στις προηγούμενες κατηγορίες και στις παραπάνω. Άρα ουσιαστικά θα κριθεί περισσότερο στη διάθεση, στην ενέργεια, στην τακτική συμπεριφορά που θα έχει κάθε ομάδα, και αισιοδοξούμε. Την πίστη του ότι η ομάδα θα καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα εξέφρασε και ο Κώστας Σταταράκης. Σίγουρα κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Το περιμέναμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε. Δεν ξέραμε και πότε θα ξεκινήσουμε. Προετοιμαστήκαμε όλο το καλοκαίρι σωστά, με προπονήσεις. Δώσαμε και κάποια σημαντικά φιλικά με ομάδες της κατηγορίας και είδαμε πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσουμε. Από εκεί πέρα, ο Ιάλος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Την έχουμε δει, την έχουμε μελετήσει. Θα προσπαθήσουμε να κλειδώσουμε τα ατού της, να βγάλουμε τα δικά μας στοιχεία που θα χρειάζονται για να κερδίσουμε το μάτς, και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Είναι σημαντικό να ξεκινάς με μια νίκη, ειδικά στην έδρα σου, σου δίνει άλλη όθηση, και από εκεί πέρα να έχουμε υγεία και να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Ο που θα έρθει θα μας δώσει άλλο ένα κίνητρο και εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να τον ευχαριστήσουμε και να δει όμορφο ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου θα είναι ο άνθρωπος που θα σφυρίξει την πρεμιέρα της Αθλητικής Ένωσης Εργαζομένων Κρήτης Ίνκα κόντρα στον Ιάλισσο στο γήπεδο των Μουρνιών την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Βοηθοί του θα είναι οι Παπαδάκης και Μαυρουδής από το Ηράκλειο Όλοι. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
Ερμή Ζωνιανών, Θήλα Ραφίνα, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 4, μία ώρα νωρίτερα δηλαδή, ενώ όλα τα υπόλοιπα στις 5. Προοδευτική Εργοτέλη, Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτη Ίνκα Ιάλισο Ρόδου, Ρόδο Αϊκή Φυσιά, Εθνικό Ιωνικό, Ατσαλένιο Πανθυραϊκό, με διαιτητικό τρίο από τα Χανιά Ντοκάκη Αναστασάκη και Σινιωράκη, Τριγλία Ραφίνα Άγιο Ιερόθεο, ενώ ρεπό έχει ομάδα του Ηλυσιακού.